Κόσμο, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κογιουμτζή, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Κογιουμτζή. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Κανονικά υπό άλλες συνθήκες σήμερα θα μιλάγαμε για τις εκπτώσεις και θα σας ρώταγα πώς πάει η κίνηση με τις εκπτώσεις στα καταστήματα. Από χθες όμως άλλαξε τελείως η επικαιρότητα, οπότε είναι διαφορετική η ατζέντα. Εσείς πώς βλέπετε τα μέτρα ότι οι ανεμβολίαστοι καταναλωτές θα πρέπει να προσέρχονται στα εμπορικά καταστήματα, είτε για να πάρουν μια ηλεκτρική συσκευή, είτε για να πάρουν ένα παπούτσι, είτε για να πάρουν ένα ρούχο, ότι πρέπει να έχουν μαζί τους και ένα rapid test? Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι σεβόμαστε τις οδηγίες και τις εντολές των ειδικών επιστημόνων όσον αφορά την πανδημία. Και είναι της πάσης γνωστό ότι εμείς τουλάχιστον στα εμπορικά καταστήματα τηρούσαμε ευλαβικά όλο αυτό το καιρό αυτά τα υγειονομικά μέτρα κατά ένα μεγάλο και σημαντικό βαθμό. Mm-hmm. Άρα εκ των πραγμάτων ερχόμαστε τώρα να κάνουμε ουσιαστικά τον έλεγχο εμείς τον αστυνομικό εντός εισαγωγικών στις εισόδους των καταστημάτων μας και θεωρούμε ότι αυτό, γιατί η σχέση με τους καταναλωτές μας, με τους πελάτες μας, είναι σε ένα άλλο επίπεδο και νομίζω ότι ψυχολογικά θα τραυματιστεί αυτή η σχέση που είχαμε με τον πελάτη μας. Mm-hmm. Και δεύτερον, είναι ανεδαφικό με την έννοια ότι κυρίως στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου στις πολλές των περιπτώσεων είναι αυτά απασχολούμενοι, είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και υπάλληλος και ιδιοκτήτης μέσα στο καταστημάτο, άρα εργαζόμενος, mm-hmm. πώς θα μπορεί να ελέγχει αυτούς που μπαίνουν, να μπορεί ουσιαστικά να εξυπηρετεί αυτό που είναι μέσα στο κατάστημά του. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια τα πρόστιμα, ξέρετε κυρία Δούκα, είναι υψηλά. Μιλάμε για 5.000 ευρώ. Διπλασιάστηκαν, ναι. Έτσι, και 15 μέρες αναστολή των εργασιών του καταστήματος. Άρα εκ των πραγμάτων δυσκολεύει το πράγμα. Και εκεί που εμείς λέγαμε ότι, και εσείς ανάγλυφα το είπατε, ότι διανύουμε μια εκπτωτική περίοδο, περιμέναμε ουσιαστικά να αρχίσει να αυξάνει η κίνηση και η κατανάλωση στα καταστήματά μας, έρχεται αυτό το μέτρο και μας πηγαίνει πίσω. Και μας πηγαίνει πίσω γιατί ένα 40% των ανεμβολίαστων δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να πληρώσουν για να μπορούν να μπαίνουν στα καταστήματά μας και οι εμβολιασμένοι ψυχολογικά δεν θα έχουν τη δυνατότητα πράγματι να μπαινοβγαίνουν μέσα στα καταστήματα, γιατί ξέρετε σε ένα εμπορικό κατάστημα μπορεί να μπεις για 5 λεφτά, να δεις κάποια πράγματα και να βγεις. Και αυτό γίνεται συνέχεια. Υπάρχει μια συνεχή ροή σε αντιστοιχεία με τα εστιατόρια, όπου εκεί πηγαίνουμε, καθόμαστε στα καφέ πάνω από μισή ώρα, ένα τέταρτο, 20 λεφτά. Άρα το πράγμα θα δυσκολέψει πολύ στον έλεγχο που θα πρέπει να γίνεται στις εισόδους των καταστημάτων. Κύριε Κογιουμτζή, εγώ ξέρετε τι παρατηρώ. Μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα στα καταστήματα μπαίνουμε όλοι, εμείς που είμαστε εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, απλώς φορώντας τη μάσκα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω με την εισάτοπο συμπέρασμα είναι ότι αν κάποιος πει ότι εγώ είμαι εμβολιασμένος μπαίνοντας σε ένα κατάστημα, άρα δεν έχω rapid test, σημαίνει ότι ο υπάλληλος πρέπει να κάνει έλεγχο και του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Αυτό το έχετε υπόψη ότι θα πρέπει και να σκανάρετε στα καταστήματα τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί αυτό που σας λέω. Αυτό δείχνει η λογική όμως, ότι δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί μόνο ότι είναι εμβολιασμένος και δεν έχει rapid test. Θα πρέπει και να το αποδείξει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και να το αποδείξει και να έχουμε βέβαια κατεβάσει και εμείς το αντίστοιχο app για να μπορούμε να ελέγχουμε τον καθένα πελάτη που εισέρχεται στο κατάστημά μας. Και πέρα από αυτό πρέπει να κάνουμε και τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Να ζητούμε ταυτότητα από τον πελάτη μας. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπα πριν ότι η σχέση μεταξύ του ιδιοκτήτη, του επιχειρηματία με τον πελάτη είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Και θα διαραγεί αυτή η σχέση. Βέβαια, κύριε Κογιουμτζή, για να τα λέμε όλα, στα εμπορικά κέντρα αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Έτσι, τα ιδιωτικά κέντρα, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα έχουν
security, στην είσοδο, έχουν ανθρώπους δηλαδή, δεν επιβαρύνεται το κάθε κατάστημα. Υπάρχει κεντρικά ένας έλεγχος, οπότε καταλαβαίνω ότι εκεί είναι πολύ εύκολο και απλό να εφαρμοστεί. Για τα μικρά καταστήματα είναι το πρόβλημα. Σε εκπροσωπούμε τα μικρά και τα πολύ μικρά καταστήματα και εκεί η δυσκολία θα είναι τεράστια. Και εδώ υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα, το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία πολλούν αντίστοιχα προϊόντα δικά μας. Mm-hmm. Εκεί δεν θα υπάρχει αντίστοιχο έλεγχος και ξέρουμε και τι συνωστισμός και τι συγκροτισμός υπάρχει μέσα στα σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει να επιληφθεί άμεσα η πολιτεία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός. Δηλαδή ζητάτε να γίνεται rapid test και στα σούπερ μάρκετ? Όχι, ζητάμε να μην πουλούν τα δικά μας αντικείμενα, αλλά μόνο τα τρόφιμα, γιατί αφήνουν ελεύθερη τη διαδικασία στα σούπερ μάρκετ λόγω του ότι πουλούν προϊόντα πρώτης ανάγκης. Αυτό είχε συμβεί σε μία περίοδο του lockdown, όπως θυμάμαι. Έτσι. Ήτανε με κόκκινες ταινίες όλα τα προϊόντα που δεν ήταν τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούσε κάποιος να τα αγοράσει. Ζητάτε να γίνει αυτό και τώρα, λοιπόν. Ναι, γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Και επειδή οδηγούμαστε σε μια εορταστική περίοδο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Και επειδή οδηγούμαστε και σε εορταστική περίοδο και άμεσως μετά θα έχουμε και την εκπτωτική περίοδο του Ιανουαρίου, φαίνεται ότι τα πράγματα αρχίζουν και σκουραίνουν. Mm-hmm. Και εδώ πάλι θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να επιληφθεί η πολιτεία, ούτως ώστε όλα τα κορονοχρέη, όλα όσα έχουν προκύψει μέσα στην περίοδο της πανδημίας, επειδή θα αρχίσουν να αποπληρώνονται από αρχές του χρόνου, από το 2022, θα πρέπει να δει η πολιτεία μήπως θα πάμε σε βάθος χρόνου και από εκεί και πέρα να δοθούν ανάσες ουσιαστικές σε μια επιχείρηση να μπορεί να αντέξει. Γιατί πολλές επιχειρήσεις, κυρία Δούκα, βρίσκονται στο κόκκινο αυτή τη στιγμή, είναι με το πόδι ουσιαστικά στον γκρεμό. Κύριε Κουγιουμτζή, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά τώρα για να έρθουμε στο θέμα της ΚΙΑ που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή και άρα θα εφαρμοστεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί από το Σάββατο. Είναι έτοιμος ο εμπορικός κόσμος να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα το Σάββατο? Θα το προσπαθήσει, αν μη τι άλλο. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εμπόρων θα προσπαθήσει να τα εφαρμόσει. Κάποιοι άλλοι δεν θα μπορέσουν. Σας είπα ένα παράδειγμα, τους αυτοαπασχολούμενους. Σας λέω ένα δεύτερο παράδειγμα, ένα μικρό μαγαζί που έχει δύο εισόδους. Ποια είσοδο να πρωτοπρολάβει να ελέγξει? Υπάρχουν πρακτικά αδύνατα σημεία στην εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου. Άρα εσείς προτείνετε, παρότι υπάρχει αυτή η επιδημιολογική εικόνα με τα 6.500 κρούσματα, ξέρω εγώ, τις τελευταίες ημέρες, να συνεχιστεί ως έχει η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, με μάσκα όλοι και χωρίς επίδειξη πιστοποιητικού ή τεστ? Εμείς λέμε ότι έτσι κι αλλιώς έως τώρα τηρούσαμε τα μέτρα που υπήρχαν, 1/9 μέτρα πελάτης μέσα στο κατάστημα. Τώρα έγινε, δεν ξέρω γιατί έγινε, 1/2 τετραγωνικά μέτρα, μάσκες, αντισηπτικά. Mm-hmm. Και μάλιστα τα τηρούσαμε ευλαβικά. Και από ό,τι μας λέγανε ότι δεν υπήρχε διασπορά του κορονοϊού μέσα στα καταστήματά μας. Γιατί τώρα... Έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι. Πραγματικά όλοι οι καταστηματάρχες, ο καθένας με την εμπειρία του, βλέπει ότι τηρούσαν τα μέτρα μέχρι τώρα. Έτσι. Κύριε Κογιουμτζή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για να δούμε πώς κυλάνε αυτά τα μέτρα και η εφαρμογή τους από την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.